το τι βιώσαμε στο παρελθόν στην Κύπρο, ήταν είτε καλοπροαίρετα άτομα τα οποία δυστυχώς δεν είχαν το όραμα ή τους τρόπους να εφαρμόσουν τις πολιτικές τους με απότερο σκοπό να πάει η χώρα μπροστά. Για ποιους μιλάτε, συγγνώμη, γιατί θέλω να μου λέτε τα πράγματα με το όνομα τους. Μην κρύβεστε, για ποιους μιλάτε. Η διακυβέρνηση Χριστόφια. Νομίζω ότι μια διακυβέρνηση, ο οποίος ο κ. Χριστόφιας, ένας πολύ συμπαθής κύριος, αρκετά χρόνια στην πολιτική, ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν κατάφερε, χωρίς να πω ότι δεν είχε το όραμα, αλλά νομίζω ότι τελικά δεν κατάφερε ίσως να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει. Αν αναφερθώ τώρα στη διακυβέρνηση Αναστασιάδη, νομίζω ότι φτάσαμε εντελώς στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, έναν άτομο το οποίο έχει την ικανότητα να προχωρήσει τις πολιτικές του και να δημιουργήσει αυτά που θέλει να δημιουργήσει, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε σημεία τα οποία, για να κρυβολογούμε, Σάκη μου, να μην κρυβόμαστε όπως λέει πίσω από το δάχτυλο μας, έχουμε βιώσει μεγάλους βαθμούς διαφθοράς, διαπλογής και διαφθοράς. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που ψάχνουμε, τουλάχιστον εγώ, με έχεις ρωτήσει προσωπικά, θα φανταστώ εγώ τουλάχιστον, αυτό που θα χαιρόμουν να έβλεπα, θα είναι κάτι στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, κάποιον άτομο το οποίο να έχει το όραμα, να έχει τις φόρμουλες, τις τακτικές να προχωρήσει, να εφαρμόσει τις πολιτικές τις οποίες θέλει να εφαρμόσει, αλλά το Α και το Ω των ενεργειών του να χαρακτηρίζεται από καλοπροαίρετες κινήσεις. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μια εκπομπή εδώ στο Λεμεσός TV. Μαζί μας σήμερα ο βουλευτής των οικολόγων στην επαρχία Λεμεσού, ο κύριος Σταύρος Παπαδούρης. Κύριε Παπαδούρη, καλώς ορίσατε. Καλό απόγευμα, Σάγιμ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τις νέες χρεώσεις των τραπεζών. Όλοι έχουμε πάρει μηνύματα, είτε email είτε επιστολές. Τι είναι αυτές οι χρεώσεις, δηλαδή δικαιολογούνται? Συζητήσατε στη Βουλή για το συγκεκριμένο, γιατί απασχολεί πάρα πολλούς πολίτες. Συζητήσαμε και είναι ένα μεγάλο θέμα. Είχα τη χαρά 28-12 να γράψω αυτεπάγγελτο για τις νέες χρεώσεις των τραπεζών. Το οποίο αυτεπάγγελτο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα είναι οι νέες χρεώσεις που όλοι πήραμε επιστολές τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο από την Τράπεζα Κύπρου και από την Ελληνική Τράπεζα. Ελληνική Τράπεζα ξεκίνησε από 3 πρώτου τις νέες χρεώσεις, να τις εφαρμοζεί. Η Τράπεζα Κύπρου από 15 Δευτέρου. Και το δεύτερο τμήμα είναι αυτό το λεγόμενο διάταγμα που είχαμε τέλος του χρόνου, τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο του 2020, το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο καθορίζει τα θέματα του τι ονομάζουμε βασικός λογαριασμός πληρωμών. Βασικών χαρακτηριστικών. Είναι λογαριασμός πληρωμών βασικών χαρακτηριστικών. 2020-2021, επειδή είπατε 20. Το 20. Όχι, το 20. Το 20, το 20, μάλιστα. Το 20, το 20 εκδόθηκε το διάταγμα. Μάλιστα. Το λοιπόν. Όπου, τι καθορίζει τώρα αυτό το διάταγμα? Καθορίζει ότι μπορεί ένας πελάτης τραπέζας να έχει αυτόν τον λογαριασμό, ο οποίος λογαριασμός έχει έναν πλαθόν χρέωσης, το οποίο είναι 36 ευρώ των χρόνων. Ναι. Όπου αντιλαμβάνεστε ότι τα άτομα που ήδη απόκτησαν ή θα αποκτήσουν αυτόν το είδος λογαριασμού δεν θα εμπίπτουν σε οποιασδήποτε άλλες χρεώσεις λογαριασμών. Όμως υπήρχαν κάποιες γκρίζες ζώνες. Παράδειγμα, κατά πόσον αν έχω μια κάρτα συνδεδεμένη με τον τρεχούμενο μου, κατά πόσον μπορώ να έχω αυτόν τον λογαριασμό ή όχι. Ή πόσες υπηρεσίες μπορώ να έχω σε σχέση με αυτόν τον ειδικό λογαριασμό. Δεν καλύπτονται όλες οι υπηρεσίες. Δεν μπορεί να καλύψει το θέμα του βιβλιαρίου επιταγών. Δεν μπορεί να καλύψει το να έχεις overdraft. Δεν μπορεί να καλύψει το να έχεις πιστωτική κάρτα. Καλύπτει όμως το θέμα της χρεωστικής κάρτας. Όπου έγινε εγγραφή του θέματος 28-12. Μάλιστα. Προς τιμή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας εκάλεσε την πρώτη συνεδρία για το θέμα αυτό στις 4 πρώτου, έκτακτη συνεδρία, και ξεκίνησε αυτή η συζήτηση.
Έχουμε φτάσει ήδη στο σημείο που έχουμε πάρει αρκετές πληροφορίες και νιώθουμε έτοιμοι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με μια κοινή πρόταση νόμου όλα τα κόμματα. Αυτό αποφασίστηκε σήμερα στην Επιτροπή, όπου θα ξεκαθαρίζουμε όλες τις γκρίζες ζώνες αυτών των λογαριασμών και κατά δεύτερον θα ασχοληθούμε στις επόμενες συνεδρίες θα ασχοληθούμε με τις νέες χρεώσεις των δύο μεγάλων τραπεζών, Τράπεζα Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας. Κύριε Παπαδούρη, κάποιος ο οποίος έχει ένα λογαριασμό, έχει μπαίνει μέσω μισθός του, έχει μέσα 2.000 ευρώ, πόσα, και είναι στην ελληνική, πόσο περίπου θα είναι η χρέωση? Μέχρι τώρα υπήρχε χρέωση για να έχει λογαριασμό? Φυσικότατα. Εκτός από κάποιες ευάλωτες ομάδες, παράδειγμα λήφθης ΕΕΕ, υπήρχαν μηδενικές χρεώσεις. Μηδενικές χρεώσεις. Άρα... Και αυτά βασιζόμενα στο διάταγμα το οποίο έχω αναφέρει. Ναι. Αλλά οι χρεώσεις για κάποιον ο οποίος είναι εκτός αυτού του ειδικού λογαριασμού υπήρχαν από πριν. Απλώς τώρα αυξήθηκαν. Μάλιστα. Έχουμε περιπτώσεις, παράδειγμα, στις νέες χρεώσεις της Ελληνικής Τράπεζας. Μιλούμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου η αύξηση φτάνει το 300%. Μάλιστα. Ωραία. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ναι. Η Βουλή μπορεί να καθορίσει αν θα μια ιδιωτική επιχείρηση θα αυξήσει ή όχι τη χρέωσή της? Λογικά κανένας δεν μπορεί. Ναι. Ούτε ο Υπουργός Οικονομικών, ούτε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό μας το έχουν θέσει ξεκάθαρα εκτός από την επιβολή πλαθών σε αυτόν τον ειδικό λογαριασμό. Μάλιστα. Μέχρι εκεί φτάνει η ευχαίρεια και του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Άρα η ερώτησή σας για αυτά, Πάγκερτη, τι χρησιμότητα έχει? Η χρησιμότητα είναι πολύ απλή. Η σχέση Βουλής μαζί με τα πιστωτικά ιδρύματα είναι εβδομαδιαία. Άρα εμέσως πλήσης σαφώς μπορούμε να καθορίσουμε κάποιους παραμέτρους στους οποίους μπορούν να κινηθούν τα πιστωτικά ιδρύματα. Μπορούμε να προτείνουμε τουλάχιστον. Μάλιστα. Συμβουλευτικός και... δηλαδή ρόλος. Όχι ακριβώς. Επίσης έχουμε την υπηρεσία προστασίας του ανταγωνισμού. Όπου αυτό που έχω θέσει είναι ότι για να δούμε την αύξηση των χρεώσεων σε τόσο κοντινό χρονικό διάστημα, κρίνω προσωπικά, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω σήμερα, κρίνω προσωπικά όμως, ότι υπήρχε μια προσυνεννόηση μεταξύ των δύο μεγάλων τραπεζών με αποτέλεσμα να σπάζουμε τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, αυτό που λέει η αρχή του ανταγωνισμού, ότι σαν πελάτης μιας τράπεζας, αν δεν είμαι ικανοποιημένος με τις υπέρμετρες χρεώσεις που επιβάλλει μια τράπεζα, μπορώ να αποταθώ σε μια άλλη τράπεζα. Ήδη έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες στην Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που απουσίαζε σήμερα από την Επιτροπή, γιατί θα θεωρείτουν ως μη θεμητόν να ακούσει οποιαδήποτε συζήτηση η οποία μπορεί να επηρεάσει την κρίση της υπηρεσίας αυτής. Και ήδη εξετάζονται αυτές οι καταγγελίες. Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, αρχίζει μια νέα χρονιά, 2022. Πάρα πολλοί κόσμος περιμένει τη νέα χρονιά για να βάλει τα resolution του, τους στόχους του. Ο Σταύρος Παπαδούρης, τι στόχους έχει για το 2022? Ο Σταύρος Παπαδούρης, εντάξει, κλείνοντας το 2021, ο στόχος ήταν να φτάσω στο σημείο σαν νέος βουλευτής να είμαι γνώριμος πάρα πολύ με τις διαδικασίες της Βουλής. Αν δεν είσαι γνώριμος, όσον καλοπροέδρος και να είσαι, δεν θα πας πουθενά. Νομίζω ότι το έχω εξασφαλίσει, ώστε να το έχω καταφέρει ως ένα σημείο προς το τέλος του 2021. Τώρα για το 2022 είναι, αφού πλέον υπάρχει, είναι κάποιος πλέον γνώριμος με τις διαδικασίες, είναι να χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις διαδικασίες ως εργαλεία για να κάνει τι? Αυτό που του έχει δώσει η λαϊκή εντολή όταν τον έστειλε στη Βουλή. Να βοηθήσει στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Αυτός είναι ο γνώμονας. Δεν είναι ο γνώμονας να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε κομματικό, μικροπολιτικό συμφέρον. Μάλιστα. Εγώ είμαι εκεί ξεκάθαρα, με απότερο σκοπό. Άρα όπως... έλεγχος της εξουσίας και νομοθεσία. Εξέλιξη του κράτος, μεταρρυθμίσεις, οτιδήποτε θα βοηθήσει τον πολίτη να νιώθει ότι όντως απολαμβάνει σωστές δίκαιες υπηρεσίες με διάφανους τρόπους σε έναν περιβάλλον που του παρέχει εισάξιες ευκαιρίες σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο συμπολίτη του. Αυτός πρέπει να είναι ο απότερος σκοπός. Δυστυχώς υπάρχει μια τεράστια διαφορά στο τι υπηρεσίες και ο τρόπος που παρέχονται κάποιες υπηρεσίες σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή και στο τι παρέχεται στην Κύπρο. Δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω, έχουμε έναν κατεστημένο, έχουμε γραφειοκρατίες, έχουμε ακόμα και νοοτροπία η οποία δεν είναι ό,τι καλύτερο στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Άρα πιστεύω ότι ο βουλευτής στο τέλος της ημέρας είναι εκεί για να παράγει έργο, για να δημιουργά μια καλύτερη
πολιτεία, μια καλύτερη, ένα καλύτερο κράτος, καλύτερες υπηρεσίες. Και όλα αυτά να έχουν αποτέχτη ποιον. Τον ίδιο τον πολίτη. Μάλιστα. Το πώς κρίνεται το Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε ότι το θέμα εμβολιασμού, προσωπική μου άποψη, είναι ότι ο καθένας είναι υπόλογος του εαυτού του. Αντιλαμβάνομαι ότι οι οποιασδήποτε επιλογές έχει πάρει κάποιος μπορεί να επηρεάζουν και κάποιον συμπολίτη του. Αλλά σίγουρα εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Εγώ προσωπικά έχω εμβολιαστεί. Η εισήγηση μου προς τους συμπολίτες μου είναι να προχωρήσουμε τον εμβολιασμό, αλλά κανένας δεν μπορεί να τους το υποχρεώσει. Ο συνολικός εμβολιασμός πιστεύω ότι θα φέρει και το τέλος της πανδημίας. Ευτυχώς ήδη φαίνεται ότι λόγω του ότι έχουμε ήδη ένα ψηλό ποσοστό εμβολιασμών, φαίνεται ότι φτάνουμε, θέλω να ελπίζω, στο τέλος της πανδημίας. Αν τελικά αυτό θα επαληθευτεί τους επόμενους μήνες, θα είναι πολύ καλά νέα για όλους. Νομίζω ότι το κράτος, για να είμαι δίκαιος και με την εκτελεστική εξουσία, χειρίστηκε αρκετά καλά την πανδημία. Ορισμένα λάθη έχουν εντοπιστεί ίσως στα θέματα rapid test, ειδικά τις τελευταίες μέρες, τώρα που ανοίξαν τα σχολεία. Μάλιστα. Χθες, δηλαδή προχθές μάλλον την Κυριακή, είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχαν αρκετές ελλείψεις. Είχα περάσει από 3-4 εμβολιαστικά, από 3-4 σημεία που διενεργούνται τα rapid test και αντιλήφθηκα ότι ο κόσμος ήταν κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, ετοιμάσαμε την Κυριακή το βράδυ μια επιστολή, ένα κυριολεκτικό ερώτημα, όπως ονομάζεται, στο Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον να αποφύγουμε τα επόμενα την ερχόμενη Κυριακή, γιατί φαίνεται ότι κάθε Κυριακή υπάρχει κάποιο θέμα και δεν είναι μόνο στη Λεμεσό, ήταν και στην Πάφων από ό,τι είχα δει και στη Λευκοσία. Έχουμε εξελίξει όσον αφορά τους μαθητές. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Παιδείας και έχει εφαρμοστεί το test to stay, δηλαδή όταν εντοπίζεται ένα θετικό κρούσμα σε μία τάξη, θα υποβάλλονται σε rapid test οι μαθητές και εφόσον είναι αρνητικοί θα επιστρέφουν. Είναι μια ίστατη προσπάθεια να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Ναι, μα σωστό είναι να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Να το πω ξεκάθαρα, Σακύβε, δεν μου αρέσει ακριβώς. Πριν κάποιο χρονικό διάστημα υπάρχουν κάποιες αποφάσεις από την εκτελεστική εξουσία. Οι αποφάσεις είναι πολύ απλές. Η οικονομία θα εξακολουθεί να δουλεύει. Τα πάντα θα παραμείνουν ανοιχτά. Δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει θέμα για να οδηγηθούμε ξανά σε lockdown. Άρα, από τη στιγμή που έχεις πάρει αυτές τις αποφάσεις, πρέπει να φροντίσεις ταυτόχρονα να τις υποστηρίξεις με ανθρώπινους τρόπους. Λοιπόν, να ταλαιπωρείτε άλλο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε πίσω και μιλήσουμε για τις προεδρικές εκλογές, εφόσον είναι μέσα στα μάτια. Επίκαιρο θέμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να κάνεις χαρούμενο ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, προσφέροντάς του ένα μοναδικό δώρο. Χαουάνα Gift Boutique. Ανακάλυψε την εντυπωσιακή συλλογή μας από ξεχωριστά δώρα για εκείνη, για εκείνον, το γραφείο αλλά και το σπίτι και διάλεξε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στη δική σου περίσταση. Χαουάνα Gift Boutique. Αποκλειστικές ετικέτες ινοπνευματοδών ποτών, μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ καπνού, μοναδικά δώρα για τους λάτρεις του ναργιλέ και τεράστια ποικιλία σε είδη σπιτιού. Χαουάνα Gift Boutique. Η boutique του δώρου. Βρείτε μας στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου 232 και στο www.hawanacyprus.com. Χαουάνα Gift Boutique. Σάβα Euro Batteries. Με 24 ώρες εξυπηρέτηση για Λεμεσό και δρομολόγια σε ολόκληρη την Κύπρο. Παρέχουμε μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, marine, εξειδικευμένες και μπαταρίες φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ελαφρώς μεταχειρισμένες μπαταρίες από 40 ευρώ με 6 μήνες εγγύηση και καινούργιες με εγγύηση 2 χρόνια. Βρείτε μας στα δύο καταστήματά μας στη Λεμεσό, Ακάμαντος 30α και Πάφου 1 Προβίτα Tower. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 7777-0676. Σάβα Euro Batteries. Με 50 χρόνια εμπειρία στις μπαταρίες αυτοκινήτων. Λοιπόν, ήρθαμε πίσω. Μαζί μας ο βουλευτής Λεμεσού, ο κύριος Παπαδούρης. Κύριε Παπαδούρη, το προφίλ του υποψήφιου πρόεδρου της Δημοκρατίας, αν ήσασταν σε ένας haute courier ράφτης και σας έλεγε κάποιος να ράψετε το κοστούμι, πώς θα το ράβατε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Καταρχάς,
πρέπει να είναι ένας πολύ ορθολογιστικά σκεφτόμενος πολίτης, ο οποίος να μπορεί να λειτουργά καλοπροαίρετα. Νομίζω ότι το ότι βιώσαμε στο παρελθόν στην Κύπρο ήταν είτε καλοπροαίρετα άτομα τα οποία δυστυχώς δεν είχαν το όραμα ή τους τρόπους να εφαρμόσουν τις πολιτικές τους με αποτέλεσμα σκοπό να πάει η χώρα μπροστά. Για ποιους μιλάτε, συγγνώμη, γιατί θέλω να μου λέτε τα πράγματα με το όνομα τους. Μην κρυβέστε, για ποιους μιλάτε. Να σας πω. Παράδειγμα, η διακυβέρνηση Χριστόφια. Νομίζω ότι μια διακυβέρνηση, ο οποίος ο κ. Χριστόφιας, ένας πολύ συμπαθής κύριος, αρκετά χρόνια στην πολιτική, ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν κατάφερε, χωρίς να πω ότι δεν είχε το όραμα, αλλά νομίζω ότι τελικά δεν κατάφερε ίσως να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει. Μάλιστα. Που αυτό σημαίνει να φτάσει στο σημείο να δηλώσεις ηγέτης, σημαίνει ότι πρέπει να συνενώνεις δυνάμεις, πρέπει να βρίσκεις τους τρόπους να προχωράς, να φτάνεις στους στόχους σου. Δεν είναι αρκετό να είσαι απλά καλοπροαίρετος. Από την άλλη πλευρά, αν αναφερθώ τώρα στη διακυβέρνηση Αναστασιάδη, νομίζω ότι φτάσαμε εντελώς στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, έναν άτομο το οποίο έχει την ικανότητα να προχωρήσει τις πολιτικές του και να δημιουργήσει αυτά που θέλει να δημιουργήσει, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε σημεία τα οποία, για να κρυβολογούμε σαν κύμα, να μην κρυβόμαστε όπως λέει πίσω από το δάχτυλο μας, έχουμε βιώσει μεγάλους βαθμούς διαφθοράς, διαπλογής και διαφθοράς. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που ψάχνουμε, το έστω εγώ, με έχεις ρωτήσει προσωπικά, θα φανταστώ εγώ τουλάχιστον, αυτό που θα χαιρόμουν να έβλεπα, θα είναι κάτι στο ενδιάμεσο. Δηλαδή κάποιον άτομο το οποίο να έχει το όραμα, να έχει τις φόρμουλες, τις τακτικές να προχωρήσει, να εφαρμόσει τις πολιτικές τις οποίες θέλει να εφαρμόσει, αλλά το α και το ω των ενεργειών του να χαρακτηρίζεται από καλοπροαίρετες κινήσεις. Μάλιστα. Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Μεγάλες προκλήσεις και σίγουρα χρειαζόμαστε σκληρές αποφάσεις. Πολλές φορές οι σκληρές αποφάσεις πρέπει να πάρθουν και σίγουρα δεν θα ικανοποιηθούν οι πάντες και τα πάντα από κάποιες αποφάσεις. Αλλά αν καλοπροαίρετα σκέφτεσαι το καλό συνολικά του τόπου σου, νομίζω είσαι σε καλό δρόμο. Αν η αλλαγή είναι μέσα στην αλλαγή της διακυβέρνησης του τόπου, είναι στις προτεραιότητες σας, όπως διαμηνεί και ο πρόεδρος του κινήματος, θα διεκδικήσετε αυτόνομα την προεδρία της Δημοκρατίας ή μέσα από συνεργασίες? Αυτό μου να το πω, ότι δεν υπάρχει βλέψη, εξ όσο γνωρίζω τουλάχιστον. Ναι. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η βλέψη οι οικολόγοι να κατεβούν με δικών τους, το κίνημα οικολόγων να κατεβούν με δικών του υποψήφιων. Ναι. Από εκεί κάτω θα περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι η προεδρολογία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα και αυτή είναι και η μεγάλη μου έννοια, γιατί ως συνήθως για να δεις σωστών κοινοβουλευτικών έργων πρέπει να είσαι μακριά από τις εκλογές. Αλλά δυστυχώς στην Κύπρο έχουμε συνεχώς εκλογές. Μα συγγνώμη, ήσασταν εσείς που, αν δεν κάνω λάθος, ζητούσατε να παραιτηθεί ο πρόεδρος και να πάμε στις εκλογές. Ναι. Δηλαδή, τι μου λέτε για προεδρολογία? Ξεκινήσατε πριν τρία χρόνια πριν να τελειώσει. Δεν είναι ακριβώς προεδρολογία. Προεδρολογία είναι όταν μπαίνεις σε μία εκλογή στα χρονικά πλαίσια τα οποία τέθεται η εκλογή. Από τη στιγμή που φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε σημεία και τέρατα στα θέματα διαφθοράς και διαπλοκής, εάν πρέπει να, αν έχεις το πολιτικό θάρρος και πρέπει να ζητήσεις, κάτι πρέπει να το ζητήσεις. Ασχέτως αν θα κατηγορηθείς ή όχι. Okay. Εμείς έτσι το νιώσαμε και δεν είμαστε οι μοναδικοί που το νιώσαμε και το θέσαμε ανεφθαρσώς. Οι διαφωνίες σας με την κυβέρνηση αφορούν μόνο σε περιβαλλοντικά θέματα ή αφορούν συνολικά? Διαφωνίες υπάρχουν σε διάφορα θέματα. Παράδειγμα, σε περιβαλλοντικά θέματα, αλλά για να είμαι δίκαιος, σε περιβαλλοντικά θέματα την κυβέρνηση μπορεί να την κατηγορήσουμε ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια να πάρει κάποια μέτρα. Ναι. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση. Πάρα πολλά θέματα να μην τα ανοίξω τώρα. Αλλά αυτό είναι το οικολογικό θέμα. Να πάμε στο θέμα της οικονομίας. Σοβαρές διαφορές. Διαφωνίες. Να θυμίσω ότι έχουμε περάσει ένα διάστημα όπου η συνεργασία δυσίδικο στα θέματα οικονομίας, κατ' εμέναν, έχει φέρει τον κόσμο σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Στο θέμα του οικολογικού όμως, να σημειώσω ότι βλέπουμε τώρα, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, για να είμαι δίκαιος, βλέπουμε ορισμένες σωστές κινήσεις από θέμα εχθριστικής εξουσίας. Φυσικά έχουν γίνει επειδή είχαν στόχο εξ αρχής να τα κάνουν ή μας επιβάλλονται. Η απάντηση είναι το δεύτερο. Μας επιβάλλονται. Χρονικά πλαίσια. Μάλιστα. Πρόστιμα τα οποία πληρώνουμε. Να μιλήσουμε για τα πρόστιμα τα οποία πληρώνουμε για τους ρήπους. 200 εκατομμύρια, έχουν φτάσει τα 200 εκατομμύρια για το 2021. 200 εκατομμύρια. Τα οποία ποιος πληρώνει? Ο φορολογούμενος. Να θυμίσω ότι το κίνημα οικολόγων εδώ και χρόνια υποστηρίζει το να δίνονται κίνητρα, σοβαρά κίνητρα για φωτοβολταϊκά πάνω στις στέγες, για να τα απολαμβάνει ο κάθε πολίτης. Όχι απλά να διοδοτήσει φωτοβολταϊκά πάρκα. Η αλήθεια ότι πρωτοσταλίζετε πάνω στο συγκεκριμένο είναι έναν από τα κύρια σας. Ποιος μας άκουσε? Ποιος μας άκουσαν τελικά? Ωραία. Και τα πληρώνουμε τώρα. Ο κόσμος τα πληρώνει δυστυχώς. Και εγώ και εσείς όλοι τα πληρώνουμε. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για το συνέδριο των οικολόγων. Δύο φορές αναβλήθηκε, ναι, για διαφορετικούς λόγους. Κάθε φορά θα γίνει, έχει οριστεί με ποιον τρόπο θα γίνει και τι ρόλο παίζει και η πανδημία μέσα σε αυτό? Η πανδημία, τουλάχιστον για τη δεύτερη αναβολή, έπαιξε μεγάλη σημασία. Ναι. Έχει οριστεί η ημερομηνία? Είμαστε σχεδόν στο σημείο που θα ανακοινώσουμε την ημερομηνία. Απλά νομίζω θα το αποφασίσουμε απόψε. Μάλιστα. Από την αλήθεια. Γιατί για τεχνικούς λόγους υπολογίζαμε για τέλος Ιανουαρίου, μπορεί να είμαστε τελικά αρχές Φεβρουαρίου, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Θα γίνει με υβριδικό τρόπο ή διαζώσεις? Θα είναι με υβριδικό νομίζω. Θα είναι ένας συνδυασμός παρουσίας. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα μέσω διαδικτύου, τουλάχιστον για όσους επιθυμούν να ψηφίσουν. Θα πρέπει φυσικά, δεν θα υπάρχει ηλεκτρονική ψηφοφορία, ναι, αλλά θα πρέπει σε κάποια φάση, θα υπάρχει ο ανάλογος χρόνος, ο οποίος θα είναι ανοιχτή κάλπη, όπου θα απαιτείται να περάσει κάποιος από συγκεκριμένο χώρο, όπου θα διενεργείται διαζώσεις το εκλογικό συνέδριο. Οι κάλπες θα είναι μόνο στη Λευκοσία? Εξ όσων ενδιαφέρεται θα είναι μόνο στη Λευκοσία, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε οποιοδήποτε λόγο κάποιου να αφισβητήσει κάτι, οτιδήποτε. Ναι. Από οικολογικής πλευράς είναι το χείριστο. Δηλαδή κάποιος από τον Κάμποντι μέχρι να έρθει στη Λευκοσία ή από τη... Το έχουμε θέσει ως προτεραιότητα για επόμενες εκλογικές περιπτώσεις, διαδικασίες. Αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε μέσω ενδιάμεσου διατάγματος στην πρώτη αναβολή, μετά λόγω μία παρτίας δεύτερη αναβολή, αποφάσισαμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει το συνέδριο να γίνει και πάλι με όλα τα μέτρα αυτά που υπάρχουν. Απλά να αναφέρω ότι από τέλος Ιανουαρίου υπολογίζαμε, μάλλον πάμε αρχές Φεβρουαρίου, γιατί δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αίθουσα που να καλύπτει ανά τετραγωνικό τα συνέδρια με τα μέτρα τα οποία τελικά θα είναι τώρα σε ξενοδοχείο. Δεν νομίζω να είναι σε ξενοδοχείο. Περιμένουμε σήμερα να ενημερωθούμε για την αίθουσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Το ξέρω ότι δεν το γνωρίζετε ότι θα το αναφέρω, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην εκστρατεία «Κανένα παιδάκι χωρίς δώρο τα Χριστούγεννα». Ειδικά εσείς επιλέξατε δωροκουπόνια από βιβλιοπωλείο. Τα βιβλία αυτά έχουν παραδοθεί σε λύκειο της Δυτικής Λεμεσού. Και οι έφηβοι σας ευχαριστούν και θεωρώ ότι τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοια αλληλεγγύη είναι κάποιες περιπτώσεις προς μίμηση και πρέπει να λέγονται και δημόσια. Σας οφείλουμε να είναι ευχαριστώ. Επέτρεψε μου να πω, καλοδεχούμενο το ευχαριστώ σου, αλλά επέτρεψε μου να πω ότι το ευχαριστώ πρέπει να είναι προς εσέναν και προς την εφημερίδα και προς το σταθμό Λεμεσός, γιατί έχετε ξεκινήσει και αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Με μεγάλη χαρά σας άκουσα την περασμένη φορά που είμαι εδώ να μου αναφέρεις ότι στόχον έχουμε να δώσουμε βιβλία, γιατί τα βιβλία έχουν τη δική τους σημαντική αξία ως δώρον. Και χαίρομαι που τα ακούω. Εμείς απλά τι κάναμε? Απλά μια διαδικασία κάναμε. Τα συγχαρητήρια είναι προς εσάς και όλη την πρωτοβουλία. Και μακάρι να το κάνετε κάθε χρόνο, και κάθε χρόνο θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε. Καλή πράσινη χρονιά. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είσαι καλά, Σάκη. Σε ευχαριστώ. Από μένα, το Σάκη Στυλιανού και όλη την ομάδα του Λεμεσός TV, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.